Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τέρα Ινκόγκνητα, Σάββατο 1 Δεκεμβρίου, να ευχηθούμε να έχουμε έναν καλό μήνα από εδώ και πέρα και βεβαίως σε μερικές μόλις μέρες πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα. Βεβαίως σήμερα είναι μια παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, αυτής της αρρώστιας η οποία έχει σπείρει το θάνατο σε πάρα πολλούς ανθρώπους μας. Αυτό το οποίο πρέπει να ευχηθούμε σε όλους είναι προσοχή και από εκεί πέρα να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο για να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε κρούσμα τέτοιου της επάρατου νόσου θα χτυπήσει την πόρτα κάποιου κοντινού μας προσώπου. Απόψε το θέμα μας είναι διευρυμένο. Όλα όμως τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε απόψε σχετίζονται μεταξύ τους. Και σχετίζονται ακριβώς γιατί ξεκινάνε από εκείνη την ημέρα που η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, παρουσίασε κάποια στοιχεία παραποιημένα, όπως τουλάχιστον λένε οι ειδικοί, και γι' αυτό το λόγο μπήκαμε ακριβώς στο μνημόνιο. Προσφύγαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκείνη την ημέρα του Απριλίου, 23 Απριλίου του 2010, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, πλέον από το Καστελόριζο, είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να προσφύγει στο μηχανισμό αυτό προκειμένου να βγει από την κρίση. Έκτοτε λοιπόν έχουν ακολουθήσει περίπου 2,5 χρόνια από την ημέρα εκείνη και βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι σε ένα πολύ σημαντικό και κύριο ζήτημα. Θα μπορέσει η Ελλάδα να ορθοποδήσει? Θα χρεοκοπήσει τελικά? Τι ακριβώς θα γίνει? Και σε όλα αυτά βεβαίως αντιμετωπίζουμε πριν από 3 μέρες μια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για μια σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Επιτροπή βεβαίως αυτή είχε σκοπό να βρει τους λόγους, να διερευνήσει τους λόγους εκείνους που η Ελλάδα οδηγήθηκε στο μνημόνιο. Και όλοι οι Έλληνες πλέον αντιμετωπίζουν την κρίση μέσα στο σπίτι τους. Με πολύ λίγα χρήματα, με πολύ μικρούς μισθούς και καλούνται να πληρώσουν βεβαίως πολύ υψηλούς φόρους. Στα χέρια μου κρατάω 2 πολύ χοντρά έγγραφα. Είναι αυτά εδώ. Τα έγγραφα αυτά είναι 2 μηνυτές αναφορές. 2 μηνυτές αναφορές, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα πρόθυρα της Βουλής. Θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει να είναι στη Βουλή και να σας πω απλά ότι η ιστορία αυτή έχει ξεκινήσει πριν από μερικούς μήνες το καλοκαίρι, προκειμένου να διερευνηθεί η ευθύνη που φέρουν πρώτον ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακουσταντίνου, αλλά πολύ περισσότερο να βρεθούν και οι υπαίτιοι εκείνοι που οδήγησαν τη χώρα στο μνημόνιο. Όλα λοιπόν τα θέματα αυτά θα τα συζητήσουμε απόψε. Συντροφιά με κάποιους εκλεκτούς καλεσμένους, τους οποίους θα παρουσιάσω αμέσως τώρα. Να αρχίσω βεβαίως από την κυρία δίπλα μου, την κυρία Ζωή Γεωργαντά, καθηγήτρια εφαρμοσμένης οικονομετρίας, παραγωγικότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τέως μέλος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Μούτσο, και καλησπέρα στους ακροατές. Ο κύριος Παναγιώτης Κουρουπλής, ακριβώς δίπλα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κουρουπλή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η κυρία Ντόρα Κρητικοπούλου, δικηγόρος και ιδρύτρια του κινήματος letmefree.gr, είναι και η υπεύθυνη δικηγόρος η οποία έχει ξεκινήσει αυτή την μήνυση εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου και του Γεωργίου Παπακουσταντίνου. Θα δούμε σε ποια φάση βρίσκεται αυτή η μήνυση. Δίπλα ακριβώς είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Χρυσόγονος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Χρυσόγονε. Καλησπέρα. Ο κύριος Γιάννης Μοίρας, αναπληρωτής υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Σπύρος Λαπατσιώρας, λέκτορας ιστορίας οικονομικών θεωριών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ πέρα. Τα θέματα είναι πολλαπλά και όπως αντιλαμβάνεστε, αλληλένδετα όπως είπα στην αρχή. Πάμε όμως να δούμε τα τηλέφωνα τα οποία εσείς μπορείτε να καλείτε και τα email, ώστε να παρεμβαίνετε, να θέσετε τα ερωτήματα δικά σας και τις παρατηρήσεις που μπορείτε να κάνετε στην εκπομπή αυτή για το σημερινό θέμα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα πλέον ακολουθήσει. Να δούμε ακριβώς τι έγινε σε ό,τι αφορά αυτό το μνημόνιο. Πώς τελικά κατευθυνθήκαμε εκεί πέρα και να κάνουμε μια μικρή αναδρομή πολύ γρήγορα. Πάμε. 23 Απριλίου 2010. Μια ηλιόλουστη μέρα επιλέγει ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου να εντάξει την Ελλάδα στον μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το ακριτικό ελληνικό Καστελόριζο. Μια μέρα που θα σήμαινε την αρχή των μαύρων ημερών για τον ελληνικό λαό. Η πράξη αυτή προέκυψε μετά την ανακοίνωση του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακουσταντίνου στο ECOFIN ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδος έκλεισε για το 2009 σε επίπεδα πολύ πάνω από αυτά που θα καθιστούσαν το δημόσιο χρέος βιώσιμο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ελληνική κυβέρνηση να αδυνατεί να δανειστεί με λογικά επιτόκια από τις αγορές για τη χρηματοδότηση του τρέχοντος δημοσιονομικού ελλείμματος
και την αναχρηματοδότηση του χρέους. Οι συνέπειες θα ήταν ο άμεσος κίνδυνος χρεοκοπίας και στάσης πληρωμών του ελληνικού δημοσίου. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους. Οι οίκοι αξιολόγησης άρχισαν να υποβαθμίζουν συνεχώς την οικονομία της Ελλάδας, με συνέπεια να ξεκινήσει μια σειρά επιβολής από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Γερμανία μνημονίων, μεσοπρόθεσμων και πολυνομοσχεδίων με συνεχές διαψεύσεις των υποσχέσεων των πολιτικών μας και των κυβερνήσεων μέχρι και σήμερα. Η Ελλάδα οδηγείται σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση και ο ελληνικός λαός σε απόγνωση. Ούτε τα νούμερα διορθώνονται, ούτε ο λαός παίρνει ανάσα. Το Σεπτέμβριο του 2011, ένα χρόνο περίπου μετά την προσφυγή της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σάλλο προκαλούν οι καταγγελίες της καθηγήτριας και μέλους τότε του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Ζωής Γεωργαντά, ότι το έλλειμμα του 2009 φούσκωσε σκοπίμως στο θηριώδες 15,4%, όπως αυτό δημοσιοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση την επομένη των περιφερειακών εκλογών στις 17 Νοεμβρίου του 2010 και ενώ το έλλειμμα όλων των άλλων χωρών είχε ήδη δοθεί από τον Οκτώβριο. Αποκαλύφθηκε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελστάτ, τα οποία είχαν εγκριθεί από τα 4 πέμπτα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, είχαν ουσιαστικά καταργηθεί, δεν συνεδρίαζαν, δεν συμφωνούσαν, δεν έλαβαν μέρος στον προσδιορισμό του ελλείμματος που σκόπιμα φουσκώθηκε για να επιβληθούν τα σκληρά μέτρα και να βρισκόμαστε σήμερα να διανύουμε τις χειρότερες μέρες μετά τη μεταπολίτευση. Χωρίς μέλλον, χωρίς σταθερότητα, αλλά και με εποπτεία. Αποκαλύφθηκαν έτσι και οι λόγοι για τους οποίους ο κ. Παπακουσταντίνου έφερε άρον-άρον τροπολογία τον Δεκέμβριο του 2010, με την οποία καταργούσε τον νόμο που ο ίδιος είχε φέρει προς ψήφιση τον Μάρτιο του 2010, μεταφέροντας όλες τις αρμοδιότητες στον πρόεδρο της υπηρεσίας. Με δεδομένο ότι βάσει των στοιχείων της Ελστάτ επιβλήθηκε το μνημόνιο, στο οποίο είχαμε πάει από τον Μάιο του 2010, αλλά μέχρι τον Δεκέμβριο δεν είχε έλθει κάποιος εφαρμοστικός του νόμος, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο μεγάλη βλάβη έχει προκληθεί. Και μέσα σε όλη αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση πληθαίνουν και οι φωνές σχετικά με την αντισυνταγματικότητα του μνημονίου, αρχής γενομένης με τους ισχυρισμούς του συνταγματολόγου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γεώργιο Κασιμάτη, αλλά και άλλων καθηγητών συνταγματικού δικαίου. Συγκεκριμένα, η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να υπογράφει εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας χωρίς την έγκριση της Βουλής και η παραίτηση της Ελλάδας από κάθε ασυλία σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής αυτού του δανείου ή προηγούμενων δανείων, είναι δύο από τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν την σύμβαση αντισυνταγματική. Αυτό που κρίνει ο καθηγητής Γιώργος Κασιμάτης ως ουσιαστικά αντισυνταγματικό είναι η δανειακή σύμβαση και όχι το μνημόνιο, κυρίως γιατί υπογράφτηκε έμεσα, χωρίς την έγκριση των 3/5 της Ελληνικής Βουλής, σε συνδυασμό με τους λεόντιους όρους που εισάγει εις βάρος της Ελλάδας. Το ίδιο το μνημόνιο, ακριβώς επειδή δεν αποτελεί διεθνή σύμβαση, κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας συνταγματικό. Οι παραπάνω θέσεις αμφισβητήθηκαν από τον συνταγματολόγο καθηγητή του Αριστοτελείου και νυν υπουργό, κύριο Αντώνη Μανιτάκη. Η αγανάκτηση, ο θυμός και η απελπισία πολλών Ελλήνων εκφράζεται με μία λέξη. Γιατί? Οι πολίτες μέρα με τη μέρα ζητούν την απόδοση δικαιοσύνης για τους υπεύθυνους που οδήγησαν την Ελλάδα στην σημερινή κατάσταση. Τρεις μόλις μέρες πριν, την Πέμπτη, σε πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ολομέλεια της Βουλής για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με σκοπό την διερεύνηση των λόγων που οδηγηθήκαμε στο μνημόνιο, η πλειοψηφία των βουλευτών του Κοινοβουλίου ψήφισαν όχι. Τα ερωτηματικά παραμένουν. Γιατί δεν επιθυμεί η πλειοψηφία της Βουλής την διαλεύκανση της υπόθεσης? Ποια θα μπορούσε να ήταν η εναλλακτική επιλογή αν δεν είχε η Ελλάδα προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Μνημόνιο? Απέναντι σε μια ενδεχόμενη χρεοκοπία, ο πρώην Πρωθυπουργός έπραξε με τον μοναδικό τρόπο που γνώριζε? Εφόσον η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση γνώριζε εκ προημίου το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, τι προτίθεται από εδώ και έπειτα να πράξει? Τα ερωτήματα αυτά απασχολούν τον κάθε Έλληνα πολίτη και αναζητούν απαντήσεις άμεσα. Κάποιοι βουλευτές έκαναν όμως στη Βουλή ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα των απαντήσεων, αλλά ούτε και των ευθυνών. Εμείς με τη σειρά μας ρωτάμε, πότε κύριοι βουλευτές θα αναλάβετε κι εσείς τις δικές σας ευθύνες? Το ερώτημα νομίζω ότι παραμένει και θα τεθεί βεβαίως και στους προκειμένους που έχουμε εδώ απόψε, αλλά ελπίζω να δοθεί κάποια απάντηση λίγαν συντόμως. Πότε τελικά όλοι οι βουλευτές αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αποδώσουν ευθύνες και εκεί που πρέπει. Θα αρχίσω λοιπόν με εσάς, κυρία Γεωργαντά, καταρχήν με το θέμα
να κάνουμε μια πολύ μικρή σύντομη ανασκόπηση, διότι όλη η ιστορία η οποία οδήγησε πρακτικά στο μνημόνιο ήταν τα παραποιημένα, όπως εσείς καταγγείλατε, στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Είμαστε λοιπόν 2,5 χρόνια μετά. Τι ακριβώς γίνεται, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία που φαίνεται πάλι να έχουν παραποιηθεί. Πείτε μου λίγο. Ναι. Καταρχήν το ότι στο μνημόνιο και στην Τρόικα μπήκαμε λόγω των στοιχείων του ελλείμματος, αυτό δεν δέχεται καμία αμφισβήτηση. Ακόμα και το Bloomberg, σε πολύ πρόσφατη ανακοίνωσή του, το έχω εδώ το χαρτί, το λέει ότι οι επαναλαμβανόμενες αναθεωρήσεις του ελλείμματος της Ελλάδας από τον Υπουργό Οικονομικών και από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας οδήγησαν την Ελλάδα στο μνημόνιο, στο πρώτο μνημόνιο και στην Τρόικα. Αυτά εν ολίγη είναι γνωστά. Πείτε μου όμως σήμερα που ερχόμαστε πάλι στο 2012, γιατί έχουμε αναθεώρηση του ελλείμματος και ποια είναι αυτά τα δεδομένα τα οποία μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ενδεχομένως να μην βγούμε τόσο σύντομα από την κρίση όσο πιστεύαμε. Καταρχήν, θα ήθελα έτσι να θυμίσω ή να ενημερώσω τους ακροατές ότι σε πολύ πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Απολογισμού της Βουλής, όπου παρουσιάστηκε ο κύριος Γεωργίου για να του εγκρίνουν τις δαπάνες στις οποίες είχε προβεί και τις οποίες τις είχε απορρίψει το ελεκτικό συνέδριο λόγω του υπέρογκου μεγέθους τους, ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μπέζας, αλλά ακόμα και ο κύριος Αχινίδης, ο οποίος ήταν Υφυπουργός Οικονομικών επί του κύριου Παπακοσταντίνου, έκαναν αρκετή κριτική, πολύ οξία κριτική στον κύριο Γεωργίου για τα στοιχεία και για την παραποίηση των στοιχείων τα οποία έχουν στην ουσία προσβάλει το κύρος της χώρας και της αξιοπιστίας της. Εδώ μιλάμε για τους πολίτες κυρίως όμως, διότι τα στοιχεία αυτά πλέον είναι πρακτικά, εφαρμόζονται άμεσα μέσω του μνημονίου. Τα καινούργια στοιχεία αυτά προβλέπουν μία αύξηση και από ό,τι είπε ο κύριος Σόιμπλε, το 2020 το ΑΕΠ της χώρας θα πρέπει να είναι στο 100, φαίνεται να είναι στο 126%. Είναι αυτό πιθανό? Και κοιτάξτε, κανονικά το χρέος της χώρας σήμερα, εάν δεν υπήρχε αυτή η υποεκτίμηση του παρονομαστή του κλάσματος, δηλαδή το χρέος όπως και το έλλειμμα παρουσιάζονται ως ποσοστά του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Δηλαδή το ΑΕΠ βρίσκεται στον παρονομαστή του κλάσματος και στον αριθμητή είναι το χρέος. Ας μην πούμε τόσο πολύ σε τεχνικά ζητήματα. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν ο παρονομαστής του κλάσματος είναι υποεκτιμημένος, δηλαδή είναι χαμηλός, ακόμα και να μην αλλάξει Μείωσε το ΑΕΠ. Αυτή τη στιγμή είναι μειωμένο το ΑΕΠ του 12. Όχι μόνο του 12, είναι μειωμένο από το 2005 και μετά. Έτσι. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η αναθεώρηση του ΑΕΠ γίνεται κάθε 5 χρόνια με βάση το αρχικό έτος της πενταετίας. Τι σημαίνει αυτό όταν λοιπόν το ΑΕΠ στην παρούσα φάση φαίνεται να είναι υποεκτιμημένο, όπως λέτε? Κοιτάξτε, το ΑΕΠ αυτή τη στιγμή το βγάζει ότι είναι 195 δισεκατομμύρια του 12 ο κύριος Γεωργίου, αλλά το ΑΕΠ στην πραγματικότητα